Θοδωρή, η οποία πει, η Εύα κάνει πάμε. Δεν είναι τώρα. Σπεδαμά. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες να μιλάς, ήμουνα σίγουρος, έξω με τώρα πάνω, ήμουνα σίγουρος να βάλω τα κλάματα όλοι μαζί, γιατί είσαι και συναστηματικό στην πόλη. Λοιπόν, κύριε, Σόφτον και ο Ρώσιμος στη Ρουμανία. Α, κάτι που ήθελα να σας πω είναι σχετικά με το μέλλον του παρόν, παραλείψετε ίσως γιατί είσαι ταπεινή άνθρωπη. Είναι και το παρελθόν το οποίο πρέπει πάντα να το θυμίζουμε σε αυτούς μας και να το σεβόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ από που ξεκίνησε. Την ευκαιρία που δώσατε κιόλας είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εκεί σε οργανική επαφή, προσωπική επαφή με τον κύριο Βογλίτση. Ο Βογλίτσης για εμάς τους πιτσερικάδες, 52 χρόνια ενώ αλλάξεις πιτσερικάδες είναι αυτοί οι οποίοι κρατήσανε ψηλά τις σημαίες, μαζί και με άλλους βέβαια, για να έχουμε εμείς δουλειά τους. Οπότε, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την γνωριμία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πρέπει να γράφω στη Ρουμανία, ας τα διάλεγα, έτσι, και πού αλλού. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία, την οποία την δουλέψαμε μαζί. Ξεκίνησε βέβαια αφορμή για όλο αυτό, ξεκίνησε. Μας δόθηκε διαφορμή μέσα από την Γιούνισο, η οποία περίφθη στο πτυχηματικό πορφόλιο της, θα συμμορφωρήσετε κάποιες ξένες, κάποιους ξενικούς όρους, αλλά έχουμε τη Ρουμανία, την κρύα Ρουμανία, μείον 9 και χιόνι τώρα, μείον 14 μόνο τώρα. Θα μου το συγχωρέσετε λοιπόν αυτό, αλλά η Γιούνισο μας έδωσε και το πατήρα για να μπορούμε να είμαστε και στη Ρουμανία εξάλλου. Τώρα, συνήθως, στις εφητείες όλοι μιλάνε για αυτό που γιορτάζει. Εγώ θα μιλήσω για τα λεφτά. Και γι' αυτό πιστέψτε με, μας κάνει όλο το πάπι. Λοιπόν, η Ρουμανία. Λένε και στεναχωριούνται κιόλας ότι δεν θα πιάσουν 6% φέτος. Θα τα κλείσουν στο 5,8. Ο πληθωρισμός για τέτοια ανάπτυξη αγοράς είναι στο 3%, θα πρέπει να είναι 4,8 και 5. Η ανεργία είναι 4,1 στο Βουκουρέστι, αλλά η ισοζυμοσία είναι αρνητική. Το 4% για του Τουρκέλη. Δηλαδή και η στατιστική υπηρεσία απλά του κατεγράφει αυτό. Ο μέσο μικρό μισθό είναι 725 ευρώ, κάπου κοντά λέγονται τα δικά μα, αλλά οι κύριοι κάναν κάτι μαγικό και θα το συνδέσω με το ΦΠΑ στα αγαθά, στι πωλήσει. Τι κάνανε. Φέτο ανεβάσανε τον βασικό μισθό από τα 590 στα 725 για να καλύψουν κοινωνικές αδικίες όταν ένας δάσκαλος έπαιρνε τέτοια λεφτά και ένας νυχτοφύλακας μια πολιτική έπαιρνε 680-700 πλάσια. Τι έγινε με αυτό το θέμα. Αφού λοιπόν ανεβάσαν τους μισθούς, μοιραία ο κόσμος είπε τώρα έχω πάρα πάρα λεφτά. Σύμφωνα. Μετά από αυτό τι έγινε. Να μην ρίξουμε και το ΦΠΑ από το 19% στο 9%. Αλλά κυρίως για το γάλα, ψωμί, τα πρώτες ανάγκες. Τι έκανε λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε κάποιος που πήρε λεφτά στην τσέπη του. Πήγε στο περμάτι και ψώνησε να πάει. Αυτό λοιπόν, σαν, λέτε, φοβερό τη σύλληψη, τι θα υπέθετε κάποιος. Αφού μειώνεις το ΦΠΑ, θα έχεις μια τρύπα να καλύψεις από τα έσοδα που προσδοκούσες από το ΦΠΑ. Κι όμως, όταν έδωσες λεφτά στον κόσμο, ο κόσμος θα γύρισε στην αγορά. Και το κράτος το Ρουμάνικο αύξησε τα έσοδά του μόνο από το ΦΠΑ 18%. Απλώς συνδέω αυτές τις δύο περιπτώσεις για να δείτε ότι τις πρώτες φορές τα μαθηματικά δεν κάνουν. Το ΦΠΑ στις εταιρείες έχει ακούγεται το 16% και φυσικά οι μεγάλες ευκαιρίες σε εταιρείες οι οποίες είναι startup, είναι μικρές εταιρείες που φορολογούνται στο τζίρο και μάλιστα το τζίρο είναι μέχρι 1 εκατομμύριο. Ο φόρος είναι 3%. 3%. Μεικτό ελληνικό εισόδημα 98.000 ευρώ, καθαρό στον εργαζόμενο, καθαρό μάλλον στον μισθωτό, στον οποιοδήποτε 50. 98.000 ευρώ, 3% κάντε τους υπολογισμούς σας. Και αν προσλάβεις και έναν υπάλληλο με το βασικό μισθό, και Ρουμάνι, τότε το 3 πέφτει το 1. Αν δεν μπορείς να προσλάβεις
ή χρειάζεσαι παραπάνω κεφάλαια, δεν μπορείς να προσλάβεις δεύτερο, προσέλαβε για 4 ώρες έναν και τις άλλες 4 έναν άλλον. Αρκεί να συμπληρώσεις τον ένα μισθό, γιατί το κράτος μεριμνά και για τους πολίτες. Οι κρατικές δαπάνες, το βάζω σε αυτό το slide, γιατί εάν κάποιος θεωρήσει ότι ανεβάζοντας τους μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους, ανεβάζεις ταυτόχρονα και το μεγάλο κράτος, το κάνεις πιο μεγάλο δηλαδή. Άρα λοιπόν, έχεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, αλλά κάποια στιγμή αυτό πάνω θα τις χάσει, ετούτοις οι δαπάνες του είναι 10%. Ρίχτε μια ματιά να δείτε πώς είναι τα δικά μας, όχι γιατί πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε, αλλά γιατί θυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί προήλθαν από μια κρίση το 9, χοντρή κρίση, και από μια περίοδο όπου δεν ήταν και το καλύτερό τους, δεν ήταν και το καλύτερό τους με το δικτάτορα. Συν το γεγονός ότι το 2020 θα κάνουν και ένα δημοψήφισμα αν πρέπει να μείνουν στο ευρώ ή όχι. Συν το γεγονός ότι έχουν κρατήσει και το εθνικό τους νόμισμα για πολλούς και διάφορους λόγους, αν χρειαστεί να κόψω παράλληλα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αν κάποιος θέλει να γίνει Ρουμάνος, ας μην γίνει. Αλλά αν κάποιος όμως θέλει να βγάλει λεφτά, θα μπορούσε, και έχει μια δραστηριότητα καλή εδώ, θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα και να αναπτύξει κι άλλες δραστηριότητες κάπου εκεί κοντά, όπως είναι αυτή. Η ανάπτυξη, το real estate, κατασκευές, υποδομές, κωδικά τετράγωνα, building blocks, αυτά είναι αυτή τη στιγμή τούμπανα. Το δεύτερο slide είναι πιο διεθνής η όρη, αλλά καλό όμως είναι να βλέπουμε και πώς βλέπουν οι ξένοι την αγορά τους. Ώστε, αν οι δείκτες αυτοί έχουν λογική, αν έχουν μια σταθερότητα και αν έχουν και μια εξέλιξη θετική, τότε θα συνδεθούν με το επόμενο slide που λέγεται επενδύσεις. Γιατί άμα οι παίχτες στο εξωτερικό, το παγκόσμιο εμπόριο δηλαδή, δεν σε δει ότι έχεις δύναμη στα χώρα, ποιος θα φέρει. Οι επενδύσεις λοιπόν έρχονται μόνο όταν το gross fix επενδύσεις versus ΑΕΠ είναι 24%. Του χρόνου θα πάει στο 26 με 27. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε, το corporate tax rate, δηλαδή οι φόροι για τους οποίους μιλήσαμε, έχουν άμεση σχέση με την ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσεται. Αν μη τι άλλο. Υπάρχει μια κλίμακα 07, ένας δείκτης, τον οποίο υπάρχει ένας παγκόσμιος φορέας, ο targeting, targeting commercial organization, ο οποίος τι κάνει, μετράει την ανταγωνιστικότητα της κάθε χώρας. Από 0 έως 7, η Ρουμανία βαθμολογείται με σχεδόν 5. Και αν πάμε και σε αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς, και στην Ελλάδα η διαφορά από 0 έως 100, όπως βλέπετε, όσο πιο κοντά στο 0 είναι, είσαι τόσο πιο καθαρός. Όσο πιο κοντά στο 100, τόσο χειρότερα. Είναι με μία θέση στο 39. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στην παγκόσμια κατάταξη η Ρουμανία είναι νούμερο 39. 37 είναι η Βουλγαρία. Μόνο η Βουλγαρία έχει το 1/3 της αγοραστικής δύναμης αυτής. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που τα κάνουν καλά τα πράγματα, έτσι δεν είναι μόνο αυτή. Και το χρέος σε σχέση με το GDP τους, το κατάστασμα του εθνικού προϊόντος είναι 40%. Το δικό μας είναι 185. Πάμε. Αφού λοιπόν τα πράγματα φαίνεται ότι είναι καλώς καμωμένα εκεί και θα συνεχίσουν να είναι, περιμένουν μια διόρθωση το 2022, υπάρχουν οι κασάντες οι οποίες λένε ότι αυτό είναι μια φούσκα, πολλά και διάφορα. Μην ξεχνάτε όμως υπάρχει το business case. Υπάρχουν οι επίτες που παρακολουθούν και δεν θα αφήσουν σε γενικές γραμμές αυτό να τους σχεθεί από τα χέρια. Οι επενδύσεις λοιπόν έχουν φτάσει το 80%. Οι πρωταθλητές επενδύσεις είναι Ολλανδοί. Φέτος ανοίξαν 3.500 καινούργιες επιχειρήσεις. 2,8 δις επιπλέον επενδύσεων στη χώρα. Οι μισές στο Βουκουρέστι, όπου το Βουκουρέστι είναι 3 εκατομμύρια στα 22. Και την Ισοάρα και το Πλούς απουσιάζει το Πρασόφ, παραδόξως, απουσιάζει το ΙΑΣ, αλλά ειδικά αυτές οι δύο, τη
της επαρχίας, να το ονομάσουμε έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ δυνατές. Εμείς λοιπόν τι πάμε να κάνουμε εκεί. Εμείς δεν πάμε τώρα να κάνουμε, ήμασταν ήδη 5 χρόνια. 4, αυτός είναι ο πέμπτος. Αφού λοιπόν πήγαμε εκεί, έπρεπε να πάρουμε και μια απόφαση κάποια στιγμή, όχι μόνο εμείς, όλοι μας, λίγο πολύ, τα παιδιά. Στην βαθμό που μπορείς, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα κύριο ερώτημα. Πρώτον, να πούμε ποιοι είμαστε. Πού είναι η αγορά, στους εαυτούς μας. Το πρώτο και βασικότερο θέμα είναι ποιος είσαι. Και μην βαφκαλίζεις ότι είσαι κάτι άλλο, πες πραγματικά ποιος είσαι. Το δεύτερο είναι τι θες να κάνεις. Το τρίτο είναι πού. Και το τέταρτο είναι με ποιο τρόπο. Αυτό είναι τόσο απλό στη σύλληψη και ότι τα κάνουμε. Γιατί, όταν η στρατηγική μας είναι follow your customer, δηλαδή πήγε ένας πελάτης στη Ρουμανία. Να με πάρω κι εγώ. Πάει. Δεν σου πιάζει να πάρω. Το θέμα είναι τι θα κάνεις από εκεί και μετά. Γιατί αν ανοίξεις ένα μικρό γραφείο να υποστηρίζεις αυτόν τον πελάτη και ο πελάτης αυτός το κλείσει ή πάει, ξέρω εγώ, στη Μολδαβία που ζουν ένα κομμάτι ψωμί. Τι θα κάνεις εκεί. Οι πελάτες αυτοί σαν άλλες φορές όπως ο Βατζόπουλος, όπως ο Φερφέλης, όπως είναι ο Γιαλουμπίλ, όπως είναι χίλιοι δυο πελάτες σας, κρατήσανε ψηλά και την κερδοφορία και τον κύκλο εργασιών, γενικότερα την παρουσία, ή και άλλες φορές άλλοι πελάτες οι οποίοι γίνανε άγγελες, δουλειάξαν τα καράβια. Εκεί πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Και μιλάω περισσότερο όχι για εσάς, ποτέ μην κάνω σας δείξετε. Τα κάνεις εσείς επιχειρηματίες. Εγώ είμαι ένας μισθωτός. Απλώς έχω δει 30.000 επιχειρήσεις. Γενικώς. Μπορεί έτσι. Δεν κρίνω. Απλώς παρατηρώ αυτή τη δουλειά. Και εμείς λοιπόν σαν σώμα να πρέπει να αποφασίσουμε. Εάν το κάνουμε να απορρίψουμε τη λογική, αφού τα κάνουμε μια χαρά εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε καλά, ξέρω και στην Ρουμανία, καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Το ίδιο να το κάνουμε. Όχι. Γιατί είναι άλλος ο κόσμος στη Ρουμανία, είναι άλλο mentality ο Ρουμάνος, έχει άλλη κουλτούρα, αγοράζει διαφορετικά και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι. Και ποιος είσαι εσύ. Μπερδευόμαστε επίσης. Αυτό λοιπόν σαν θέμα μας απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, πέρυσι το φθινόπωρο, όταν ήρθα και εγώ στην εταιρεία, και φτιάξαμε ένα στρατηγικό πλάνο, όχι γιατί πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο, αλλά γιατί πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, η οποία είναι. Υπάρχει μια στρατηγική όπου θα πάμε με τους partners μας εκεί έξω. Όποιοι είναι μπορούν να έρθουν με μεγάλη μας χαρά να τους αποδεχτούμε από την Ελλάδα και όποιοι είναι ντόπιοι να τους αξιολογήσουμε και να πάμε και παραπέρα με αυτούς. Κυρίως την ανάπτυξη δικτύου, ώστε να μπορείς να είσαι παντού. Μπορείς να είσαι σε 2 ώρες στα γραφεία ενός πελάτη ο οποίος είναι 8,5 ώρες με τα αυτοκίνητα και δεν πάει και αρκετά. Είναι πολύ δύσβατη και η περιοχή. Είναι τα Καρπάτια ανάμεσα. Και χωρίς και τον κόσμο. Νησιούνται μεταξύ τους και εγώ έχουν διάφορα δικά τους αυτοί τέλος πάντων. Έτσι. Η Σόφτεμπο στη Ρουμανία ήδη έχει 20 άτομα προσωπικό, μάλλον τα απέκτησε. Ήταν περίπου στα μισά πέρσι. Άρα δύο επενδύσεις γίνανε και σε οργανικό, σε human capital, δηλαδή σε οργανικό κόστος. Που ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, έτσι. Να το κάνεις κάθε μήνα να το πληρώνεις και πώς πρέπει να βγάζεις τα λεφτά για να πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη υπάρχουν 350 πελάτες με πολλούς χρήστες, χιλιάδες και οι περισσότεροι στο cloud. Η software είναι μοναδική, η οποία επίστεψε στο cloud, όταν οι άλλοι συνέχιζαν να μιλάνε για παραδοσιακή προώθηση λογισμικού, το λεγόμενο on-premise, αγόρασε το λογισμικό και κάθε χρόνο θα πληρώσει μια συμβολή συντήρησης. Οι προοπτικές μελιτώρες του 2020 είναι να διπλασιάζουν τα μεγέθη μας και τα κόστη. Τώρα, στα πλαίσια λοιπόν της στρατηγικής αυτής της συνεπένδυσης, μάλλον της στρατηγικής η οποία λέει η Unisoft στην Ελλάδα παρέα με την software. Η Unisoft στη Ρουμανία, να την πάρουμε εμείς πάνω μας. Ή να πούμε όχι. Πιστή στρατηγική. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν partner. Είχαν τις μεγάλες προϋποθέσεις και λόγω των πελατών και της υψηλής πιστότητας υπηρεσιών που παρέχουν, οι ορόσημοι, ο Θοδωρής, ο Δημήτρης και οι άνθρωποι της ορόσημου. Και έπρεπε λοιπόν να τους εμπιστευτούμε, όχι γιατί έπρεπε να βρούμε κάποιον, αλλά γιατί πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις.
Σίγουρα το εγχείρημα δεν ήταν και εύκολο και το ευκολότερο, αλλά υπάρχει όμως μια μεγάλη μαγιά, η οποία λέει, δεν μπορώ να την έχω, πώς λένε, δεν μπορώ να βγάλω τα μάτια μου από πάνω της. Έχει δεκάδες πελάτες γύρω στην Ρουμανία. Έχει επίσης δυνατότητα να μπορείς να κάνεις re-accountability, να πας έναν πελάτη, μεγάλο πελάτη, και να του πεις, έχω κι άλλα να σου δείξω από τις πολλές λύσεις που διαθέτουν. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι οι πελάτες αυτοί θέλουν την προοπτική για να ανέβουν κατηγορία και οι ίδιοι. Υπάρχει ήδη η ανταγωνιστική αγορά την οποία περιγράψαμε προηγουμένως. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να έχει έναν πάρτνερ ο οποίος μπορεί να είναι ευέλικτος, να γνωρίζει το Ατλαντής περιβάλλον, το Unisoft περιβάλλον, αλλά και ταυτόχρονα εσύ, γι' αυτό μιλάμε για συνεπένδυση, να μπορείς να τον υποστηρίξεις σε οποιαδήποτε κοιλιά κάνει με τους ανθρώπους σου, με τη γνωσία σου εν γέννη. Και ταυτόχρονα να τον εκπαιδεύσεις για να βγει και στο δικό σου portfolio των λύσεων, στα software, σε αγορά, η οποία επαναλαμβάνω είναι δώσε και μένα μπαρμπά. Η τριετία λοιπόν, είδε μιλάμε για 5 άτομα προσωπικό, 5 συνεργάτες, οι οποίοι είναι συνεργάτες της ώρας μου, και η προοπτική στην τριετία, άθελ το πιστεύετε, μπορεί να μην το πιστεύουν ακόμα οι συνεργάτες μας, είναι αν προσπαθείτε όλα τα χρόνια να μείνετε πάνω από ένα εκατομμύριο, σε 3 χρόνια με σωστό προγραμματισμό, το εκατομμύριο θα είναι πραγματικότητα. Με αυτά και με αυτά, τι προσπάθησα να σας πω. Προσπάθησα να σας δώσω τη διάσταση πως δύο κόσμοι, ένα σπίτι πληροφορικής, το οποίο βλέπει την αγορά έτσι εννοώ, ακρός, χωρίς πολύ συγκεκριμένες, φτιάχνεις ένα ERP, και ένα σπίτι πληροφορικής, ένα software vendor, ξέρετε ουσιαστικά ποιος είναι η αποστολή του, να μανιβελιάζει για να μπες. Να πουλάει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η δουλειά του και το πρέπει να το κάνει και πάρα πολύ καλά. Και να καλύπτει επιχειρήσεις από τζάμια μέχρι κρέατα. Χωρίς εξειδίκευση. Φυσικά υπάρχουν μότζ υποσυστήματα τα οποία. Όχι, εδώ από του σοβαρού. Και ήρθε ο Ριζόπουλος και του λέει: Πού είσαι εσύ. Και έχουμε βρεθεί από 3 διαφορετικούς κόσμους σε μια κοινή προσπάθεια να προσδοκούμε ότι θα κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε και ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό ήταν μια, θα έλεγα, συγκυρία. Πολλές φορές τις συγκυρίες αυτές, αν με τις παίρνει σοβαρά υπόψη, απλώς αφήνουν και πάνε κάπου αλλού. Αυτό ήταν πολλά. Πάμε για να συγκυρίσουμε.